Καταφέρατε όμως να πάρετε την πρόκριση και να βρεθείτε στους ημιτελικούς. Ναι, αυτό ήταν το ζητούμενο. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην Ομόνοια γιατί ήταν ένας εισάξιος αντίπαλος. Κερδίσαμε στην παράταση, αυτό τα λέει όλα. Εντάξει, θα δώσω και συγχαρητήρια στους παίχτες μου γιατί βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα στο τέλος να κερδίσουν το παιχνίδι στην παράταση. Καταλαβαίνετε ότι τα knockout παιχνίδια είναι κάπως πιο ιδιόρυθμα. Είχαμε και κάποια νευρικότητα, ειδικά είχαμε μια στοχία από την περιφέρεια που δεν μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα. Αλλά στο τέλος καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι, αυτό ήταν το σημαντικό. Παρά το γεγονός ότι ξεφύγατε στο τρίτο δεκάλεπτο, είχατε μια διαφορά. Αυτή τη χάσατε στο τέλος και κατάφερε η Ομόνοια να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Είχατε βέβαια και την ευκαιρία στο τέλος του κανονικού παιχνιδιού να πάρετε την νίκη. Δεν το κάνατε. Βέβαια στην παράταση φανήκατε πιο συγκεντρωμένοι. Αυτό είναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε όσο τελειώνει, έχεις μια διαφορά και η αντίπαλη ομάδα σε φτάνει. Κάπου μπαίνει και η πίεση. Εντάξει, είναι όλα μαζί. Είχαμε την ευκαιρία μας, δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, αυτά έχει στο μπάσκετ. Κάποια θα κερδίσει, κάποια θα χάσει, ειδικά τα τελευταία σουτ. Το ζητούμενο ήταν η νίκη. Εντάξει, συγχαρητήρια και πάλι στις δύο ομάδες για την προσπάθεια που έκαναν και συνεχίζουμε. Και μια τελευταία ερώτηση. Ξέρουμε τις δύο από τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσετε, πιθανόν να αντιμετωπίσετε στον ημιτελικό. Κάποια προτίμηση? Όχι, δεν έχω προτίμηση. Εντάξει, εμείς θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος και θα δουλέψουμε τις δύο επόμενες μέρες έτσι ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.